Κίνησε η διαδικασία συλλογής αγαθών με κατεύθυνση τις φυλακές στην Αγιά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Πέπη Μπυρλυράκη, αντιδήμαρχος τουρισμού, επιχειρηματικότητας και εθελοντισμού στο Δήμο Ρυθύμνης. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα και από το Ρέθινο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το πεδίο που μας δίνεται για να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας για ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά για άλλη μια φορά. Μας δίνετε για την πάτημα, ενημέρωση, αν μου επιτρέπετε τον όρο, και είναι υποχρέωσή μας. Ξεχωριστές πρωτοβουλίες, και ξέρετε, έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους που χρειάζονται την στήριξή μας, και κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν και ισότιμα μέλη ενός κοινωνικού συλλόγου που τους περιμένει. Αυτή είναι η ιδέα, και πάνω σε αυτή την ιδέα και την πράξη βασιστήκαμε ως δίκτυο εθελοντών του Δήμου Ρεθύμνης, το γνωστό ΡΕΘΕΛΟΝΤΟ, το οποίο έχει πλούσια ατζέντα με δράσεις για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τον τόπο και φυσικά και για την ειρήνη αυτή τη φορά. Επιτρέψτε μου επίσης με την ευκαιρία να πω ότι την ερχόμενη Κυριακή στις 10 Απριλίου το δίκτυό μας κλείνει τον κύκλο των δράσεων για την ειρήνη με μια μεγάλη λαμπαδιδρομία, στην οποία ελπίζουμε να συμμετέχουν όλοι μεμονωμένα και μέσα από ομάδες, και θα είναι σε όλη την πόλη και θα καταλήξει στην πλατεία Μικρασιατών. Μάλιστα. Σε μια μουσική εκδήλωση από τα δημοτικά σύνολα για την ειρήνη πάντα. Τώρα, εντωμεταξύ, από το τέλος του Μάρτη μέχρι και τις 11 Απριλίου μαζεύουμε σε συγκεκριμένα σημεία αγαθά για να προωθηθούν στις φυλακές της Αγιάς, όπως είπατε. Η όλη ιδέα ήρθε από την ομάδα ΓΕΑ, που είναι μία από τις ομάδες που είναι στην ομπρέλα του Ρεθελοντό, γιατί όπως ξέρετε το Δίκτυο Εθελοντών του Ρεθύμνου έχει στην ομπρέλα του ομάδες εθελοντών αλλά και μεμονωμένους. Η ομάδα λοιπόν αυτών των νέων ανθρώπων θέλησε πολύ δυνατά να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που δεν έχουν ευκαιρία να είναι ελεύθεροι και να μπορέσουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό πάμε εμείς αυτούς. Και σε μία επικοινωνία που είχαν με την διοίκηση των φυλακών, έχουμε κανονίσει να μαζέψουμε αγαθά που θα μεταφερθούν φυσικά με την κατάλληλη προσέγγιση και την κατάλληλη διαδικασία αυτές τις μέρες μετά την μάζοξη όλων αυτών των αγαθών εκεί. Να σας πω ότι πρόκειται περισσότερο για πνευματικά δώρα, όπως είναι τα βιβλία. Κάνουμε λοιπόν συλλογή βιβλίων, κάνουμε συλλογή λεξικών και βιβλίων εκμάθησης ξένων γλωσσών, μάλλον ελληνικών από άλλους μετανάστες ή άλλους ανθρώπους που είναι εδώ στις φυλακές, και πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο για αυτούς όταν θα βγουν πάλι στην κοινωνία μας. Και επίσης από ρουχισμό μέχρι είδη γενής και είδη χειροτεχνίας και απασχόλησης τους, όπως είναι η ζωγραφική. Γι' αυτό ήδη συγκινούμαστε πολύ με αυτά που φέρνουν οι συμπολίτες μας. Έχουμε αρχίσει να συλλέγουμε κάποια από αυτά τα αντικείμενα, τα οποία ετοιμάζονται με αγάπη για να πάνε αυτές τις μέρες στην Αγιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Μας δίνετε πάτημα, θα το επαναλάβω, ειδικά στο μέτωπο του εθελοντισμού και του πολιτισμού, το Ρέθυμνο και ο Δήμος πρωτοστατεί. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.